Παρακαλούνται όμως όλες οι υποφύλοι την ορκομοσία. Σήμερα ημέρα Σάββατο 16/10/2023 και η ώρα 12 μετά μεσημβρίας, κατόπιν της παρεχών 13/129/7/10/2023 πρόσκλησης του εκλεγέντα Δημάρχου κ. Νικολάου Βουνή, η Δημοτική Σύμβουλη, η Σύμβουλη Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι οποίοι αναδείχθηκαν τακτικά μέλη, σύμφωνα με την παρεχών 29/22/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Μήμα Εκκλησίου Δικαιοδοσίας. Παρακαλούνται, όπως ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου, προσέλθουν και δώσουν τον προβλεπόμενο από τη διατάξη του άρθρου 37 του νόμου 4804/2021. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Τίμια και ευσυνείδητα. Τίμια και ευσυνείδητα. Τα καθήκοντά μου. Τα καθήκοντά μου. Άξιοι. Είναι
φύλακες της δημόσιας συνήθειας. Και οφείλουμε, λέει το Ευαγγέλιο, να υπακούομε στους νόμους. Και από τους άρχοντες ζητεί να είναι υπηρέτες του λαού. Βλέπετε, λέει, οι άρχοντες των εθνών, δηλαδή αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό, αυτοί καταδυναστεύουν τον λαό. Είναι τύραννοι. Εσείς όμως να μην πράτετε έτσι. Αλλά να θυμόσαστε ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι έσκατος και δούλος των άλλων. Να είναι υπηρέτης. Άλλωστε όλοι μας, όταν προσφεύγουμε σε μια εξουσία, όταν προσφεύγουμε στον συνάνθρωπό μας, τι ζητάμε, εξυπηρέτηση ζητάμε. Και την εξυπηρέτηση την κάνει αυτός που έχει υπηρετικό πνεύμα. Αυτός που δεν έχει τέτοιο πνεύμα, δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει, δεν ανταποκρίνεται και στην καλύτερη των περιπτώσεων εφαρμόζει την αρχή της παραπεμπτικότητος. Πήγαινε κάπου αλλού, πήγαινε στον άλλον που είναι αρμοδιότερος σε μου για να σε βοηθήσει. Και ακόμη η ετυμολογία και της λέξεως ακόμη υπουργός δεν σημαίνει κάποιον που έχει δυναστικό πνεύμα, αλλά τι σημαίνει αυτόν ο οποίος βάζει τον εαυτό του κάτω από έργο, κάτω από υπηρεσία. Υπουργός, αυτός που είναι κάτω από το έργο, την προσφορά και την υπηρεσία. Εάν όλοι μας φροντίσουμε να ζούμε με αυτόν τον κανόνα, και γιατί όχι, που το Ιερό Ευαγγέλιο μας προτρέπει, για αν φροντίσουμε και οι άρχοντες να είμαστε παραδείγματα ηθικού κλίου και τιμιότητος, αυτό που λέμε με άλλες λέξεις διαυγής και διαφανής, τότε νομίζω ότι μπορούμε όχι απλώς να ευχόμαστε, αλλά να ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες και καλύτερο μέλλον, το οποίο και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Στην αρχή της θητείας σας και στην αρχή ενός νέου χρόνου, το κατόφλι του οποίου και βρισκόμαστε. Να ζήσετε και κάθε μέρα να δικαιώνετε το άξιος και το άξιοι, το οποίο όλοι μαζί εγκαρδίως σας απευθύναμε και με αυτό σας επιθυμήσαμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.